Η μόνη μου ελπίδα είναι ο κύριος Ζακ να δεχτεί επιτέλους να πάρει άλλο μοντέλο. Ή τουλάχιστον να μην ζητήσει την αποζημίωση. Πού είσαι? Τι σκέφτεσαι, Καρολίνα? Λίτη. Όμαρ και εγώ φιληθήκαμε. Στα χείλη. Α, δεσποινής Καρολίνα. Τι? Καλά, ναι, δεν με νοιάζει πως έγινε, όχι, ή που έγινε. Αλλά το θέμα είναι ότι εσύ, γιατί εσύ δεν μπορείς να φυλάς αυτό το γυναικό, το γυναικά, τον εκμεταλλευτή, τον ψεύτη, τον Ομάρ Καρβαχάλ, δεν μπορείς. Αρκετά, αρκετά, ξέρω πως δεν το συμπαθείς καθόλου και έχεις δίκιο. Γι' αυτό. Αλλά... πέρασε και ξεχάστηκε. Α, αχα, ναι, δεν σημαίνει τίποτα για σένα. Όχι, τίποτα, γεια μας. Τίποτα. Δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω, όχι. Εντάξει. Παραδέχομαι ότι δεν ήταν ένα οποιοδήποτε φιλί. Ο Μαρ ήταν πολύ ευαίσθητος και συγκινημένος. Και ο τύπος έχει πολύ πείρα. Δεν απορώ που είναι καρδιοκατακτητής. Ω, Καρολίνα. Καταλαβαίνεις, σύμφωνα με αυτόν, είναι πολύ ερωτευμένος με την Αουρόρα. Κι όμως τον είδε, σε φίλησε. Τι, ζηλεύεις? Τον Ομάρ Καρβαχάλ? Όχι, Καρολίνα, ποτέ όχι. Δεν είμαι τρελή, όχι. Ναι, φίλε, το θέμα είναι ναι, αν βγούμε λαβωμένοι με αυτό το πράγμα της αποζημίωσης, θα είναι λάθος του Ομάρ και μόνο του Ομάρ. Καλά, ελπίζω να μην γίνει. Πες μου, η Λετίσια δεν γύρισε μαζί σου μετά τη συνάντηση στη ρετρομόδα? Όχι, Ντομενσάιν, με τόσα πράγματα που γίνονται δεν το σκέφτηκα, όχι. Η Λέτη δεν έφτασε ποτέ στο γραφείο του Ζακ, ούτε την κάλεσε στο γραφείο του. Όμως εμάς μας είπε ότι θα πήγαινε εκεί. Μας είπε ότι θα τα ξεκαθάριζε όλα. Δεν μας επέτρεψε να τη συνοδέψουμε. Πού να είναι? Αναρωτιέμαι, δεν ξέρω. Αλλά ξέρεις κάτι, χάρηκα πολύ που μιλήσαμε. Ήταν σπουδαίο. Υπάρχει πολύ επαφή. Διαδραστικότητα στην κουβέντα. Είσαι πολύ έξυπνος συνομιλητής. Και εμένα μου αρέσει να μιλάμε. Ναι. Α, εντάξει. Ναι. Είχαμε μια πολύ χαριτωμένη κουβέντα. Θα έδινα τα πάντα για να μάθω. Δεν μπορείς, γι' αυτό τη λένε γυναίκα μυστήριο. Κοίτα, κι εγώ δεν ξέρω που μένει. Και δεν μπορώ να τη τηλεφωνήσω όποτε μου κάνει κάτι. Κοίτα, ποια είναι? Άι, τι εννοείς ποια είναι, άι? Δεν γνωστή. Ω, Θεέ μου, κι εγώ νόμισα πως ήμουν η ντίβα ανάμεσα στις ντίβες. Κοίτα αυτήν εδώ. Το θέμα είναι πότε θα τη δούμε να τακτοποιεί τα θέματα του συμβολέου της. Μην ανησυχείς, Λουίτζι. Της έχω στείλει ήδη ένα email. Είναι ο μόνος τρόπος για να επικοινωνούμε. Μου απάντησε ότι δεν θα βρεθούμε μέχρι αύριο. Αι, τέλος πάντων, πρέπει να περιμένουμε. Αι, άστο εκεί και φύγε, γιατί με πιάνει τρελή αλλεργία και μόνο που σε βλέπω. Αι, πήγαινε, εκνευρίζομαι, ναι, πήγαινε, τσάω, τσάω, γεια. Εγώ μπερδευτή. Είσαι μπερδεμένος? Όχι, θέλω να πω, για να δούμε, σου άρεσε η Αουρόρα πολύ, ε? Όχι πολύ, πάρα πολύ. Τότε εξήγησέ μου, άλλαξες λες και απόψεις, αν σου αρέσει η Αουρόρα θα αλλάξεις. Γούστα. Αυτό είναι, άλλαξες γούστα, ε? Ω, Θεέ μου, κοίτα να σου εξηγήσω. Τα γούστα μου ήταν και πάντα θα είναι τα ίδια. Ναι, αυτό είναι, πώς θα το εξηγήσω, λοιπόν, Woody Woodpecker. Δεν είναι αρρώστια που παίρνεις ένα χάπι και μπουμ κατά μπουμ τσιν τσιν και είσαι καλά την άλλη μέρα. Δεν είναι αρρώστια, όχι. Γεννιέσαι, μεγαλώνεις και το εφαρμόζεις, κατάλαβες? Αυτό που με κάνει να ερωτεύομαι είναι η αισθητική και η ομορφιά. Όχι. Και αυτή η γυναίκα είναι όμορφη, όμορφη, όμορφη. Όμως μη χάνεις το στόχο σου. Θέλω να ξέρω σίγουρα σου άρεσε. Μου την τρυποκάρει, δεν θα φύγεις από το δάσος ή θα σε πετάξω με τις κλωτσιές. Τσάω, γεια. Αλλά αφού σου αρέσει... Δρόμο εξαφανίσου! Ούτε τόσο δάλι γουλάκι. Τσάω!
Αϊ! Μα αφού είσαι φίλη μου, δεν σκέφτεσαι να μου οργανώσεις ένα προγαμήλιο πάρτι? Α, θέλεις να ξέρεις ποιο θα παντρευτώ? Λοιπόν, το όνομα του αραβωνιαστικού μου είναι Τομάς Μόρα Ντελακολίνα Μοντέρος και Βιλαβιτσέντσιο. Α, φυσικά και δεν τον έχετε ακούσει, γιατί ζεις στο εξωτερικό, συνήθως ταξιδεύει. Πηγαίνεις και εσύ ταξίδι? Α, καλά, δεν σε πιστεύω, ε. Νομίζω πως δεν είσαι χαρούμενη που παντρεύομαι. Ακούστε, ακούστε. Πού θα κάνουμε το πάρτι για τη Ξανθιά? Το πάρτι της ξεβαμένης. Πού, θα το φτιάξω εγώ. Εσείς να καλήσετε κόσμο, εντάξει. Εντάξει, περιμένετε εδώ, Χουανίτα. Αχα, εντάξει. Αγιά, αγιά, αγιά. Εμπρός, πώς είστε? Είμαι η Σάρα Πατίνο. Ναι, η ωραία της κονσέπτος. Ωραία Σάρα, πηγαίνω στο μπάνιο. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Πες της. Ναι, επειδή θα οργανώσουμε ένα πάρτι πριν από το γάμο. Όχι, θέλουμε να... Ένα πάρτι πριν το γάμο της Αλίσια? Ναι, ναι. Και θα το οργανώσετε εσείς τα κορίτσια της Λέσχης? Ναι, δεσποινής Μάρσια. Η αλήθεια είναι ότι πάντα μαλώνουμε μαζί της, ναι. Αλλά κατά βάθος... Ναι, βαθιά μέσα μας όμως, αλλά πολύ βαθιά. Τη λυπούμαστε την καημένη τη Λιτσίτα, δεσποινής Μάρσια. Αχ, όχι, δεν είναι λύπηση. Ναι. Είμαστε οι φίλες της. Δεν θα ήταν όμορφο να περάσει έτσι, χωρίς καμία γιορτή. Α, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Βρίσκω πολύ καλό εκ μέρους σας. Ναι, αλλά θέλουμε να είναι έκπληξη για τη Λιτσίτα, έτσι, δεσποινής Μάρσια. Θα μας βοηθήσετε. Ναι. Φυσικά, αλλά πείτε μου πού θα γίνει. Α, κορίτσια. Σοβαρά, συγγνώμη. Συγγνώμη, δεσποινής Μάρσια, αλλά έχω πολύ καλά νέα. Έχουμε μέρος, κορίτσια, για να κάνουμε το πάρτι. Βλέπετε, δεν σπίτι σπάσια. Πάμε. Έτσι, Ρεάλντο και σύντροφε, κύριε Μεντιόλα. Παντρεύομαι, παντρεύονται, Αλίσια Φερέιρα. Τομάς, δεν βλέπεις ότι ανησυχούμε για τη Λέτη? Ναι, ειλικρινά, δεν ξέρεις που είναι η Λετήσια. Και έπειτα θα έπρεπε να μιλάς με την Αωρόρα για να την κάνεις να δεχτεί. Μια στιγμή. Σε εσύ πως θα τα κανονίσω με αυτό το μοντέλο. Αλλά υπό έναν όρο. Να οργανώσετε το bachelor party, ναι. Τι λέτε? Τομάς, φυσικά ναι. Κοίτα, αν θες μπορώ να κάνω κάτι. Όχι, δεν θέλω να κάνεις τίποτα. Είναι ένα bachelor party μόνο για άντρες. Χρειαζόμαστε μερικά μπουκάλια και αυτό είναι όλο. Τομάς, μερικά μπουκάλια και αυτό είναι. Ναι, έχει δίκιο. Και μερικά σάντουιτς, Μην ανησυχείς, θα σου οργανώσουμε το bachelor party σου, μην ανησυχείς, ηρέμησε. Ναι, ευχαριστώ, θα σας περιμένω απόψε στο σπίτι μου, Ναι, ναι. Γεια σας, αφεντικό. Γεια σου, Τομάς. Γεια σου. Τι κάνετε στο γραφείο μου? Επιτέλους, έφτασε η Λετησία. Λέτη, γιατί μας είπες ότι θα πήγαινε στο γραφείο του Ζακ για να κανονίσει το θέμα της Αωρόρα, ενώ ο Ζακ δεν σε κάλεσε? Δεν με κάλεσε, αλλά θα πήγαινα να τον δω έτσι κι αλλιώς. Α, ναι, αλλά ποτέ δεν φτάσατε, δεσποινής Παντίγια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Mm. Κι εγώ πήγα μόνος και έπρεπε να αντιμετωπίσω την άγρια Αουρόρα και την κατάσταση εγώ, ολομόναχος. Ναι, αλλά ο Τομάς πήγε σαν αντιπρόσωπός μου. Και γιατί δεν ήθελες να πάμε μαζί σου? Γιατί εγώ... Έλα, πού πήγες, τα αλήθεια, πες μας. Έπειτα... Ήξερες ότι η Αωρόρα θα ζητάει για $1,000,000? Τι? Ναι. Όχι, δεν είναι αλήθεια. $1,000,000? Ένα. Όχι. Με όλα του τα μηδενικά. Τι ντροπή. Λέτη, πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα γιατί ο Ζακ θα μας κάνει μήνυση. Μην το παίρνεις τόσο σοβαρά, Λέτη. Δεν είναι και τόσο άσχημα. Νομίζω πως με κατάλαβαν από τα φρύδια. Αχ, όχι, πρέπει να πάω στο μπάνιο. Είναι φρύδια της αυστηγμονή. Ποιος ξέρει, μπορεί, ναι, βέβαια. Ναι, καπνός. Ακριβώς, καπνός. Σκόνη. Ναι. Ας περιμένουμε τη Λετήσια. Ναι. Για κοίτα, χάλασα το μακιγιάζ της Λέτη. Της Λέτη της άσχημης. Αχ, δεν το πιστεύω.